Πάμε στην κυρία Αλίνα Γερασίμοβα, με καταγωγή από την Ουκρανία, κάτοικος Παλαιόχωρας Χανίων, οι γονείς της και συγγενείς κοντά στο Ντνιπρό, έφυγαν από την Ουκρανία το 2014 λόγω γεγονότων με αναταραχές στην Κρυμαία. Να σας καλησπερίσουμε, να σας ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε αυτός ο εφιάλτης βέβαια να τελειώσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ για πρόσκλησή σας. Βρίσκεστε από το 2014 στην Ελλάδα, σωστά? Ακριβώς. Γυρίζουμε το χρόνο πίσω, πριν από 7 χρόνια με τα γεγονότα εκεί στην Κρυμαία. Αποφασίσατε να βρείτε, να συνεχίσετε για μια καλύτερη ζωή, υποθέτω, φαντάζομαι. Ακριβώς, γιατί είμαι από περιοχή του Δνίπερου, που είναι δίπλα στον Ντόνετσκ. Και τότε, όποτε άρχισε όλο αυτό το 2014, ήμασταν πολύ δίπλα και ήμασταν πολύ τρομακτικές εικόνες. Και για λόγω τους ασφαλής για μένα και για το παιδί μου, είχαμε εδώ και Έλληνας. Άντρας μου είναι Έλληνας, μένει εδώ. Ζήσαμε που αυτή τη στιγμή πρέπει να μετακομίσουμε στην Ελλάδα, που είναι πιο ασφαλής για τη ζωή μας. Μάλιστα, λοιπόν. Ερχόμαστε στο σήμερα, αυτή τη στιγμή. Συγγενείς βρίσκονται πίσω στην Ουκρανία, σωστά, μεταξύ αυτών και οι γονείς σας? Ακριβώς, οι γονείς μου είναι στο Ντνίπερο, στην περιοχή του Ντνίπερου, που είναι 100 χιλιόμετρα από το Ντόνετσκ. Ναι. Και από το Κραματόρσκ είμαστε 70 χιλιόμετρα. Μιλάτε, επικοινωνείτε, έχετε επικοινωνία μαζί τους, συνομιλίες καθημερινά και τι σας λένε? Καθημερινά τώρα έχω συνομιλίες, μιλάμε και κάθε μέρα και χειρότερα. Να σας πω που είναι στο χωριό συγκεκριμένα που μένουν οι γονείς μου. 3 χιλιόμετρα από το σπίτι τους, 2 μέρες πριν, έπεσαν ρουκέτες. Πάλι καλά που ήταν στο κήπο και δεν ήταν σε κάτι σπίτι που δεν είχαμε τραυματίες και δεν είχαμε θάνατο. Αλλά γενικώς στο χωριό μου έχουμε και ένα θάνατο από ένα αγόρι 25 χρονών που πέθανε στο Χάρκοβο, γιατί δούλευε εκεί. Και τον χτύπησαν στην δουλειά όταν πέρασε στο αμάξι. Δεν ήταν στρατιώτες, ήταν άμαχος. Άμαχος πληθυσμός. Έχουμε... από τους εκατοντάδες ανθρώπους, για να μην πούμε χιλιάδες, που έχουν χαθεί σε εμπόλεμες ζώνες της Ουκρανίας. Εντάξει, μιλάμε για πόλεμο βέβαια, δεν υπάρχει δικαιοσύνη και κάτι δίκαιο σε αυτές τις περιπτώσεις. Σε δικιά μας περιοχή αυτή την εποχή πρέπει να αρχίσουμε ανοιξιάτικη καλλιέργεια. Και δεν αφήνουν οι Ρώσοι. Τα τελευταία 2 μέρες μου είπαν οι γονείς μου που πρέπει να βγουν στο κήπο και να φυτέψουν τα πράγματα για αυτούς και για όλους μετανάστες που έρχονται και στο χωριό μου επίσης. Και δεν αφήνουν, γιατί οι πύραυλοι περνάνε τόσο χαμηλά και ακούγεται τόσο κοντά όλα ο βομβαρδισμοί, που λέει πρέπει να αφήσουμε όλα όπως είναι και να τρέχουμε πάλι στο σπίτι. Και μπορείτε να φανταστείτε, στο χωριό δεν υπάρχουν οι σιρήνες. Αν στα μεγάλα πόλη έχει σιρήνες και ο κόσμος πρέπει να πάει στο καταφύγιο, στο χωριό δεν υπάρχει ούτε καταφύγιο ούτε σιρήνες. Τότε μόνο αν δουν και ακούν πρέπει να τρέχουν κάπου, να κρυφτούν. Μάλιστα. Είναι πολύ τραυματικό. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε? Επαναλαμβάνω την ίδια ερώτηση σε κάθε ζωντανή σύνδεση, απευθυνόμενο σε ανθρώπους, σε Ουκρανούς, σε Ουκρανές οι οποίοι ζουν στην Κρήτη και διοργανώνουν, προγραμματίζουν κάποιες δράσεις αλληλεγγύης, ειδικά εκεί στην Παλαιόχωρα. Νομίζω έχετε ξεκινήσει μια προσπάθεια. Είμαστε, τελειώσαμε αυτή τη φάση από το Δήμο Καντάνου Σέλινου με βοήθεια του Δήμαρχου μας. Εμείς συγκεντρώναμε ανθρωπιστική βοήθεια στο Δημαρχείο και μετά στείλαμε στο Χανιά, στο Ερυθρό Σταυρό της Χανιάς. Εκεί είναι το μεγάλο, πιο κοντινό σε εμάς κέντρο που μπορούμε να βοηθήσουμε. Υπάρχει επίσης από το ICS, μπορούν να στείλουν, υπάρχει χωρίς χρέωση, μπορείτε να στείλετε από ICS φάρμακα για την Ουκρανία, από μια ομάδα γιατροί του κόσμου. Πάλι ακριβώς, Ερυθρός Σταυρός, γιατροί του κόσμου, σε κάθε περιφερειακή ενότητα μπορούμε να απευθυνθούμε και να μεταφέρουν οι άνθρωποι εκεί, οι εθελοντές, αυτά τα οποία τους στέλνουμε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ όλες τις Έλληνες, γιατί μας στηρίζουν πάρα πολύ, μας βοηθάνε πάρα πολύ. Κυρία... και είμαστε ευχαριστημένοι που είστε στην πλευρά μας. Κυρία Γερασίμοβα, θέλω να σε ευχαριστήσω. Με το καλό να τα ξαναπούμε και όταν θα τα ξαναπούμε, να τα πούμε κατά από διαφορετικές συνθήκες βέβαια. Και να έχει τελειώσει, να έχει μπει ένα τέλος σε αυτή τη θηριωδία και σε αυτή την τραγωδία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ σας. Έχουμε ειρήνη για όλους. Σας ευχαριστώ. Εννοείται.